κρίνουμε, τα πρόσωπα, ναι, παίζουν ένα ρόλο. Δηλαδή, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, η κυρία Παπακώστα, ως πρόσωπα, και αυτός ο συνδυασμός με πρώην στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, είναι διεύρυνση, προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αγγίξει και άλλα τμήματα της κοινωνίας, να τον ακούσουν, είναι κάτι άλλο? Ναι. Σε ό,τι αφορά την κυρία Παπακώστα, εντάσσεται στην συνεργασία μας με τους ΑΝΕΛ, με τους οποίους συνεργάζεται η κυρία Παπακώστα. Σε ό,τι αφορά την κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχει ασκήσει έντονη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Παπακώστα. Και ποιος δεν έχει ασκήσει έντονη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, είναι ίδιον της πολιτικής το να ασκείς κριτική, και εδώ που είμαστε κάπως πιο θερμόαιμοι στην Ελλάδα, η κριτική είναι έντονη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ήταν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν εξετέθη ποτέ στις περιόδους οι οποίες βρίσκονται υπό συζήτηση, και μπαίνει και ένα θέμα συμβολισμού, όπως λέτε εσείς, ουσίας πολιτικής, θα έλεγα εγώ, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κίνημα αλλαγής, το τελευταίο, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, μάλλον έχει μια σταθερή πορεία προς την Νέα Δημοκρατία και μια συνεργασία με την επιβαρυντική συνθήκη του μικρού κόμματος της Τσόντας στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, όλοι το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε, έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά, άρα εκ των πραγμάτων υπάρχει ένα κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς, και είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να απευθυνθεί με κάποιο τρόπο στους ανθρώπους αυτούς. Το ότι στο κυβερνητικό σχήμα δεν συμμετέχει ο κύριος Τόσας, που έφυγε νωρίς, μετακινήθηκε ο κύριος Σκουρλέτης στο κόμμα. Όλοι όσοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση της καταστροφικής πυρκαγιάς, την τραγωδία στο Μάτι. Είναι ουσιαστικά μία αποδοχή ότι δεν πήγε καλά αυτή η υπόθεση? Ναι, η αποτίμηση της φωτιάς στο Μάτι και οι κινήσεις οι οποίες έγιναν από τον Πρωθυπουργό, νομίζω τέλειωσαν στην αποδοχή της παρέτησης του κυρίου Τόσκα. Η συζήτηση για το να αναλάβει ο Πάνος ο Σκουρλέτης τη θέση της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται τουλάχιστον ένα χρόνο. Μάλιστα. Από το συνέδριο υπήρχε. Ναι. Κύριε Φωτήλα, εσείς πώς τον είδατε τον ανασχηματισμό? Πρόκειται για έναν ανασχηματισμό ο οποίος είναι άκρος ενδεικτικός του κλίματος το οποίο επικρατεί στην κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που πλέον κινείται στα όρια της φεδρότητας και ακόμα περισσότερο θα έλεγα της απελπισίας. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη λέξη που μπορεί να περιγράψει την κατάσταση και τον ίδιο τον ανασχηματισμό. Πραγματικά απελπισία. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω ονόματα. Θα ευχηθώ σε όλους να κάνουν το καλύτερο δυνατό, γιατί πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είναι το καλό του τόπου. Αλλά μιας και μιλάμε για το καλό του τόπου, αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο τόπος αυτή τη στιγμή δεν είναι έναν ανασχηματισμό αυτής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όποιον ανασχηματισμό αυτής της κυβέρνησης. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο τόπος είναι μια άλλη κυβέρνηση. Και αυτό μπορεί να έρθει μόνο με εκλογές. Μια κυβέρνηση δηλαδή κανονική. Μια κυβέρνηση η οποία δεν θα αναλώνεται και δεν θα εξαντλείται σε επιχειρησιακές, σε επικοινωνιακές παράτες, στείνοντας επικοινωνιακά φτηνά, θα έλεγα κακόγουστα σόου, είτε σε μαγευτικές παραλίες, είτε σε μεταμεσονύχτια επιχειρησιακά κέντρα. Αυτό είναι, ξέρετε, και το πιο θλιβερό. Αυτό είναι, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου, ένα κατάντημα. Δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο για το επικοινωνιακό κομμάτι. Όμως δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό, μιας και έχω τον κύριο Κυρίτση δίπλα μου, και να ρωτήσω το εξής. Επειδή όπου σταθεί και όπου βρεθεί νιώθει αυτή την ανάγκη να προστατεύσει, να έλεγα, να υπερασπιστεί, θα έλεγα, ομάδες όπως το Ρουβίκονα, λέγοντας ότι ο Ρουβίκονας πρόκειται για μια πολιτική ακτιβιστική ομάδα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί πολύ σωστά έχει πει ο κ. Γιώργος Κυρίτσης ότι τι θα κάνουμε τώρα σε ανθρώπους που πετάνε χαρτάκια. Τους βάλουμε φυλακή ισόβια επειδή πετάνε χαρτάκια. Τώρα, ναι, αλλά είναι όμως, νομίζω, επίκαιρο, γιατί χθες είχαμε μια άλλη επίθεση. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν ο Ρουβίκονας, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για χαρτάκια, εδώ μιλάμε για καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Και ρωτάω λοιπόν, κύριε Κυρίτση, όταν ο Ρουβίκονας μπαίνει σε ένα γραφείο συμβολαιογραφικό μιας γυναίκας η οποία δουλεύει για να βγάλει τα λεφτά να ζει στην οικογένειά της και της καταστρέφει την περιουσία,
Και αυτή η γυναίκα βέβαια δεν κάνει τίποτα γιατί φοβάται. Αν όμως έκανε και έλεγε φύγετε ρε παλιόπαιδα από το γραφείο μου που θα μου το καταστρέψετε, τότε θα είχαμε βία. Ή θα έλεγε ο κύριος Ρουβίκονας, όποιος είναι, με συγχωρείτε που ήρθαμε, και θα φεύγανε. Γιατί... Εάν αυτός ο Ρουβίκονας που έμπαινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εκείνος ο έρμος ο φρουρός, πρότασε τα στήθη του και έλεγε αυτό το οποίο, για το οποίο πληρώνεται. Κατηγορείται κάτι και... κύριο Κυρίτση για τον Ρουβίκονα ή την κυβέρνηση, είναι εκπρόσωπος του Ρουβίκονα ο κύριος Κυρίτση. Δηλαδή, τον ρωτάτε, λες και... Μα ο ίδιος νιώθει την ανάγκη να τους υπερασπιστεί όπου βρει βήμα και όπου βρει κάμερα. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν είναι βία αυτό. Εάν λοιπόν αυτός ο φρουρός στο Συμβούλιο της Επικρατείας έλεγε δεν θα περάσετε μέσα, θα του λέγανε συγγνώμη και θα φεύγανε. Κύριε Κυρίτση. Ναι. Εντάξει, προφανώς δεν είμαι πιο κατάλληλος για να εκπροσωπήσω ή να απαντήσω. Πάντως επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία συνέχεια το θέμα του Ρουβίκονα. Μια οργάνωση η οποία βρίσκεται σε πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση με τον πολιτικό χώρο τον δικό μας. Αλλά η τοποθέτηση του συναδέρφου είχε αν. Με το αν δεν γίνεται πολιτική. Αυτό το οποίο ξέρω. Εννοείται δηλαδή αυτό πρέπει να κάνουν. Όποιος μπαίνει σε ένα γραφείο, πρέπει αυτός που έχει το γραφείο και την περιουσία του να τους αφήνει και να μην μιλάει. Είναι αυτό που έχει πει ο κύριος Τόσκας, να κοιμόμαστε. Δεν σας απαντήσω. Ναι, αυτό το να κοιμόμαστε, όπως ξέρετε, είναι συμβουλή που δίνουν όλες οι αστυνομίες παντού στον κόσμο. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό και ας επιστρέψουμε στο προηγούμενο. Το κράτος κάνει τη δουλειά του, η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της κτλ. Δηλαδή για τη δράση τους αυτοί οι άνθρωποι έχουν από 60 δίκες, πολλές δεκάδες καταδίκες, συνεχίζουν τη δράση τους, τα μετράνε τα πράγματα. Αλλά επιμένετε ότι κάνουν πολιτική ακτιβιστική δράση και περιορίζονται εκεί λέτε, αυτό λέτε εσείς. Όταν υποπίπτουν σε αδικήματα κινούν οι διαδικασίες, οι νομικές, και καταλήγουν τελικά στα δικαστήρια. Πώς μπορεί να αισθάνεται ένας Έλληνας πολίτης που στο πιο καλά φυλασσόμενο μέρος μπαίνουν οι Ρουβίκονες, αφήνουν τσάντες που θα μπορούσαν να μην έχουν μια σημαία, αλλά να έχουν μια μπόμπα. Δηλαδή αυτό πώς θα πρέπει να το εκλάβει ο απλός Έλληνας πολίτης. Θα μπορεί να νιώθει την ασφάλεια, την απαιτούμενη ασφάλεια που πρέπει να του παρέχει. Κύριε Φωτήλα, επί εποχής Νέας Δημοκρατίας υπήρχε η ασφάλεια. Δεν υπήρχαν δηλαδή. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν υπήρχε. Εγώ θυμάμαι κάτι δηλώσεις περί Καμπούλ στο κέντρο της Αθήνας. Θυμάμαι παλαιότερα ότι είχε καεί το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό. Σαφώς υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν υπήρχαν στελέχη της κυβέρνησης που να βγαίνουν να τους υπερασπίζονται. Α, αυτό είναι το θέμα. Είναι ένα κύριε θέμα. Κύριε, υπερασπίζονται τα στελέχη της κυβέρνησης στο Ρουβίκονα και τις πράξεις του. Δεν ξέρω, δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Εγώ σας λέω ότι η δική μου. Θέλω να σας διαβάσω δηλώσεις σας, κύριε Κυρίτση, πρόσφατες. Αυτό δεν μπορεί να μην έχει πέσει στην αντίληψή σας. Εσείς το κάνετε. Όποια δήλωσή μου θέλετε μπορείτε να διαβάσετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Επιμένω στις απόψεις μου. Έτσι είναι η δημοκρατία. Όταν κάνεις κάτι παράνομο, βρίσκεις μπροστά σου τη δικαιοσύνη. Το θέμα της ασφάλειας όμως του πολίτη, κύριε Κυρίτση, είναι ένα θέμα το οποίο το θέτει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Είτε με την εκδοχή Ρουβίκονα. Ουσιαστικά αυτό που λέει είναι τα δικά σας παιδιά, ότι εσείς τέλος πάντων έχετε υπόγειες διαδρομές, αλλά από την άλλη είναι η εγκληματικότητα. Το βάζει πολύ μπροστά στην ατζέντα. Πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα δημόσιας ασφάλειας και δεν αντιμετωπίζεται με τον σωστό τρόπο από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε. Αν κάτσει κανείς και κοιτάξει και τις στατιστικές που αφορούν την εγκληματικότητα, που δείχνουν μια φθήνουσα εγκληματικότητα, κυρίως σοβαρή εγκληματικότητα, όχι τόσο στη μικροπαραβατικότητα του δρόμου, που είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και αν κοιτάξει κανείς και τις δημοσκοπήσεις, θα δει ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ χαμηλά στο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει μια πολιτική νόμου και τάξεως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη ρητορική της, επαναφέρει και ξαναεπαναφέρει αυτό το θέμα, και βλέπουμε ότι σήμερα είμαστε στην επόμενη του προϋπολογισμού μετά από Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με την είδηση, αν μη τι άλλο, την πολύ μεγάλη της κατάργησης του υποκατώτατου μισθού για τους νέους, και η Νέα Δημοκρατία βάζει θέματα Ρουβίκονα. Τι παραπάνω να πω εγώ? Να πω απλώς κάτι για να το συνδέσω και με τον ανασχηματισμό, για να το συνδέσω. Μήπως, κύριε Φωτήλα, εργαλειοποιείτε συγκεκριμένες περιπτώσεις και φωτογραφίζετε κάποια περιστατικά και χάνετε την ουσία υπό την έννοια των στοιχείων που λέει και επικαλείται ο κύριος Κυρίτσης για τη δημόσια ασφάλεια? Τα στοιχεία τα δίνει η ελληνική αστυνομία και είναι τα χειρότερα, σας πληροφορώ. Mm-hmm. Όμως, εγώ θα σας πω κάτι το οποίο έχει να κάνει. Μήπως μένετε μεμονωμένα σε κάποια περιστατικά και δεν βλέπετε την ουσία του θέματος? Δεν τα δέχεστε τα στοιχεία, τα θεωρείτε πειραγμένα. Ακούστε λοιπόν, αφού
έγινε τώρα αυτός ο ανασχηματισμός, τι μας δείχνει? Όταν πρωτοβγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, θεώρησε ότι δεν υπάρχει λόγος το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να είναι αυτόνομο και το ενέταξε στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Σήμερα, μετά από 3,5 χρόνια, αντιλαμβάνεται προφανώς ότι είχε κάνει λάθος και ξανααποδεσμεύει και ανεξαρτοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εγώ να πω στον κόσμο ότι κάθε φορά που αλλάζει όνομα ένα Υπουργείο, σημαίνει 500 εκατομμύρια για τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Κάθε φορά που αλλάζει όνομα, οι σφραγίδες και τα χαρτιά, 500 εκατομμύρια. Πόσα μέτρα θα μπορούσαμε να είχαμε αλλάξει, να είχαμε πάρει πίσω με 500 εκατομμύρια? Μήπως είναι μεγάλο το αυτό λένε οι ειδικοί, εγώ δεν είμαι ειδικός. Είναι λίγο... κύριε Κυρίτση, να πάμε στα θέματα της οικονομίας, γιατί βάζετε την ατζέντα εργασιακά, ασφαλιστικά και να δούμε γιατί λέει και η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει το θέμα των συντάξεων, υπάρχει το θέμα του κατώτατου μισθού, υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν σε σχέση με την συνεννόηση που πρέπει να έχει η κυβέρνηση με τους δανειστές. Γιατί ο κ. Σόλτς, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, είπε οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και λένε συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει ή δημιουργείται προσδοκίες και για τις συντάξεις και τα άλλα θέματα? Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες μέχρι να αλλάξουν και να γίνουν άλλες συμφωνίες. Αυτό το πράγμα πάντα ίσχυε και πάντα θα ισχύει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τα εργασιακά, τις συλλογικές συμβάσεις, επικατασιμότητα, την κατάργηση του, μάλλον την αύξηση στους μισθούς, αυτά είναι ήδη συμφωνημένα και προχωράνε τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε προχθές και την κατάργηση του κατώτατου μισθού, που ήταν μία αδικία εις βάρος των νέων που έμπαιναν στην αγορά ηλικίας με ακόμα μικρότερο μισθό από ότι η άνω των 25, καταργείται και αυτό. Από εκεί και το επόμενο βήμα είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις συντάξεις. Εκεί υπάρχει ανοιχτό παράθυρο από όλες τις πλευρές. Υπάρχει η επιχειρηματολογία, η οποία δεν αμφισβητείται από κανέναν, με την έννοια του ότι δεν υπάρχει οικονομικός λόγος. Είστε έτοιμοι για ρήξεις? Γιατί είναι η πρόθεση, έχετε τα εργαλεία. Ο κύριος Φίλης μίλησε στην Πολιτική Επιτροπή ότι πρέπει να γίνουν και ρήξεις. Αν οι δανειστές πούνε όχι, συνεχίστε. Τι θα κάνει η κυβέρνηση? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, με το τέλος των μνημονίων οι δανειστές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν άμεσα, ναι, τουλάχιστον. Αν σας πούνε όμως όχι, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτά που λέει. Θα προχωρήσει και χωρίς την σύμφωνη γνώμη. Μόνο μερός μπορεί να προχωρήσει να το κάνει αυτό. Αφού λέμε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και από όλους αυτούς τους ελέγχους. Άρα η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει κάτι, εφόσον θεωρεί ότι είναι σωστό. Να σας πω, η συμφωνία την οποία έχουμε κάνει με τους δανειστές είναι ότι εμείς πρέπει να πιάνουμε ένα οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο όπως φαίνεται το πιάνουμε, και από εκεί και πέρα οι μέθοδοι, οι πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναλυθούν και οι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν προκειμένου να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα είναι αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης εκάστοτε. Άρα εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση ανεξάρτητα αν θα έχει τη σύμφωνη γνώμη ή όχι σε αυτό? Θεωρώ ότι θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη, με την έννοια του ότι και όταν επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, επειδή πρόσφατο είναι, όλοι το θυμόμαστε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και η Κομισιόν και όλοι οι Ευρωπαίοι γενικά διαφωνούσαν με την εκτίμηση του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ότι θα χρειαστεί, όπως διαφωνούσε και η ελληνική κυβέρνηση. Τελικά για μία ακόμη φορά οι μετρήσεις του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ πέσανε έξω αλλού, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά συνέχιζαν όμως, πέφτανε έξω, αλλά συνέχιζαν να ζητάνε. Ναι, και... Τώρα, αν συμβεί το ίδιο, αν είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, τι θα κάνει τώρα η κυβέρνηση? Αποχώρησε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Ούτως ή άλλως και τέλειωσε. Αφού επέβαλε την. Και τέλειωσε και το πρόβλημα. Αποχώρησε, δεν έδωσε ένα φράγκο, αλλά επέβαλε τις όρους του. Κύριε Φωτήλα, και εσείς. Ωραία, οι διαπραγματευτές. Να ολοκληρώσει ο κύριος Κυρίτσης. Και θεωρώ ότι θα ήταν ακόμα πιο εύκολη υπόθεση το ζήτημα της προστασίας των συντάξεων αν η Νέα Δημοκρατία είχε μία καθαρή στάση σε αυτό το ζήτημα. Γιατί όταν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι προτίθεται να προχωρήσει στην άρση αυτού του μέτρου, η Νέα Δημοκρατία άρχισε να γκρινιάζει. Έφερε σχέδιο πάντως στη Βουλή. Εμείς την έχουμε συνυπολογίσει. Διότι έφερε ένα σχέδιο το οποίο ήξερε ότι το έφερε άκερα. Ότι αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την περίοδο στην οποία θα κατατεθεί και θα συζητιέται ο προϋπολογισμός. Δεν είναι θέμα να ρίξεις μια φωτοβολίδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα έμπειρο κόμμα, έχει κυβερνήσει 40 χρόνια, ξέρει πότε γίνεται κάτι και γίνεται ουσιαστικά και πότε γίνεται ως φωτοβολίδα. Αυτό ήταν μια περίπτωση φωτοβολίδα. Είναι πραγματικά απίστευτο να κατηγορείτε
την αξιωματική αντιπολίτευση ότι αυτή θα φταίει αν μειωθούν οι συντάξεις, τις οποίες εσείς φέρατε, εσείς ψηφίσατε και εσείς καλείστε να εφαρμόσετε. Και να κατηγορείτε την αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία φταίει πάντα. Είτε κυβερνά, είτε δεν κυβερνά, φταίει πάντα. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ δεν φταίει ποτέ. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο τη μνημονιακή εποχή, όλες, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ανέλαβαν τις πολιτικές ευθύνες για τις επιλογές τους. Ο μόνος ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του άμυρο ευθυνών για όλη αυτή την κατάσταση είναι ο κύριος Τσίπρας. Να πούμε ότι δε είναι ο πρωθυπουργός που έχει κυβερνήσει το μεγαλύτερο διάστημα στην μνημονιακή εποχή. Εξαγγέλλεται πράγματα, κύριε Φωτήλα, μονομερός. Λοιπόν, δηλαδή, το νόμο Κατρούγκαλο που λέει ο κ. Μητσοτάκης θα τον καταργήσει. Ακόμα και αυτό το σχέδιο που φέρατε για τις συντάξεις. Καταρχάς, να πούμε... συνεννοηθεί, θα συνεννοηθείτε ή θα προχωρήσετε μονομερός. Μονομερός, κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει το στίγμα της. Ποτέ δεν κάνει, δεν βγαίνει να λέει θα σκίσει, θα κάνει, θα ράνει. Είπε ο κ. Κυρίτσης τώρα, μόλις το είπε, ότι οι ξένοι δεν είναι πλέον σε θέση να επιβάλλουν. Αν μου θυμίζει αυτά τα go back, Madame Merkel, και πάμε λίγο πίσω ξανά. Εάν πραγματικά λοιπόν τα πιστεύετε, κύριε Κυρίτση, και αν τα πιστεύει όλη η κυβέρνηση, αύριο το πρωί να πάμε να ψηφίσουμε την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων. Όλοι μαζί. Και οι 300 βουλευτές. Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να απαντήσετε κάτι σε αυτό? Θα περιμένουμε τον προϋπολογισμό τον Οκτώβριο. Είναι, δεν απέχει πάρα πολύ. Σωστό. Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Και θα δοθούν οι απαντήσεις. Κύριε Φωτήλα, κύριε Κυρίτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάω να συναντήσω τώρα τη Μαρία Αλεξάκη, γιατί είπα ότι μας